Λοιπόν, πώς έκανες δουλειά με τον Λευτέρη, για πες μας λίγο το πρώτο σου γλέντι. Φίλε, με τον Λευτέρη. Με τον Λευτέρη, καταρχήν είμαστε σειρές, ας πούμε, είμαστε ίδια γενιά. Χωρίς τον στρατό. Γνωριζόμαστε, δηλαδή από όταν ήμασταν παιδιά, είχαμε ανταμώσει σε κάτι μαθητικούς διαγωνισμούς που κάναμε τότε με τα σχολεία, πακεδίτιους κτλ. Οπότε είχαμε τη γνωριμία. Έρχομαι να τακτικά. 16 χρόνια γνωριζόμαστε. Ναι, ναι. Έχουμε ανταστικά και χανιά, σμίγαμε, δηλαδή είχαμε καλό χαιρετισμό, ας πούμε, όπως να σου πω, δεν είχαμε κάνει όμως παραπάνω παρέα. Αφορμή ήταν τώρα τα τελευταία δύο χρόνια ένα γλέντι, να σμίξουμε, να παίξουμε, να παρεΐσουμε, το ένα γλέντι φερτάλο, παρέα, νομίζω έχουμε χημεία, νομίζω παίρνουμε ωραία, από εκεί ξεκινάει το, το παρεάκι, δηλαδή. Και παίζουμε παρέα, κάνουμε και τη δουλειά μας και την παρέα μας με λίγα λόγια και εντάξει, περνάμε καλά. Αυτό είναι το βασικότερο. Εγώ περνάω καλά. Είναι αφορμή και έχω έρθει και εδώ. Έχω γνωρίσει τους τόπους, τη μουσική, τη γυσαμίτικη ακόμα καλύτερα. Είναι αφορμή ο Λευτέρης. Και αυτό μ' αρέσει και εμένα. Να είναι καλά. Δικιά μας τιμή και τα κομμάτια του που ανέφερε προηγουμένως. Να είναι καλά, τον ευχαριστώ κι εγώ. Δικιά μας τιμή να κάνουμε τέτοιους συνεργασίες και δουλειές. Γιατί ο Λευτέρης είναι αξιόλογος και άνθρωπος και καλλιτέχνης. Έχει καλά κομμάτια και σίγουρα. Μας ενδιαφέρει και εμάς να δουλεύουμε πάνω σε αυτά. Με το καλό και στο επόμενο, ξέρει ότι ό,τι χρειαστεί θα είμαστε δίπλα του. Είτε κομμάτι είναι αυτό, είτε φιλία, παρέα, είτε δουλειά. Τα έχουμε πει και κατευθείαν έτσι κι αλλιώς. Κοιτάξτε, Μανώλη, ένα βασικό πράγμα που το είπα και στην αρχή, αλλά πρέπει να το τονίσω. Ότι πρώτα απ' όλα αυτό που έχει την κυριότερη σημασία είναι να υπάρχει αυτή η ανθρώπινη σχέση. Οι μουσικοί που παίζουν σε ένα πάλκο απάνω δεν έχουν τη φιλία, δεν έχουν την ανθρώπινη επαφή. Έτσι. Να εκτιμάω ένα τον άλλο, να αγαπάω ένα τον άλλο, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ούτε θα μεταδοθεί στον κόσμο αυτό. Μπορεί να παίξει ένα γλέντι, δύο, τρία, στο τέταρτο κάπου θα σπάσει κάπου. Με τον Γιώργη, όπως το είπε και αυτός, υπάρχει μια αμοιβαία εκτίμηση και αγάπη. Όπως και με τον Μιχάλη, που και με τον Μιχάλη έχουμε αντίστοιχη πολύχρονη φιλία και τους ευχαριστώ που πραγματικά είναι δίπλα μου όχι μόνο στις μουσικές εμφανίσεις και τα λοιπά, είναι πραγματικά φίλοι με όλη τη σημασία της λέξης. Για να έχουμε να ζήσουμε πολλές στιγμές, έτσι ακριβώς. Λευτέρη, είσαι πρόεδρος της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων του ΣΑΜ. Ναι. Κόβεστε την πίτα 20 του Φλεβάρη. Τη Δευτέρα 20 του μήνα. Αλλά πριν πούμε οτιδήποτε σχετικά με την πίτα, να εξηγήσουμε τι είναι η Ένωση. Στην Κύρσα μου, όπως γνωρίζεις Μανώλη, αλλά γνωρίζουν και οι ακροατές μας, ο πολιτισμός και γενικότερα οι πολιτιστικοί φορείς είναι αρκετοί. Ο πολιτισμός είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Πολιτιστικές δράσεις πάρα πολλές. Θεωρώ ότι η Παγκρίτια κατέχουμε σε ένα υψηλό επίπεδο όσον αφορά τις δραστηριότητες που γίνονται σε όλη την έννοια της, σε όλη την επαρχία της Κισάμου με την παλιά της έννοια, έτσι που είναι μέσα στα όρια και των δύο δήμων Πλατανιά και Κισάμου. Αριθμούμε γύρω στους 55 συλλόγους. Μέλη της Ένωσης. Η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων είναι ένα δευτεροβάθμιο σωματείο, μια ομοσπονδία, στο πούμε έτσι, που συμπεριλαμβάνονται όλοι οι πολιτιστικοί φορείς. Έχουμε κάνει αυτή την προσπάθεια. Συλλογικά προσπαθούμε να αναδείξουμε τον πολιτισμό του τόπου μας, ο οποίος κατέχει, είπαμε, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πολιτισμού των Ομοχανίων και της Κρήτης ολόκληρης. Μουσικογραφική παράδοση, ιστορία, πολιτισμό, φυσικές ομορφιές. Νιώθω ιδιαίτερη ευθύνη και τιμή που βρίσκομαι στο σύλλογο αυτό και έχω την προεδρία του. Και πιστεύω ότι μαζί με τα υπόλοιπα μέλη που είναι πολύ αξιόλογοι όλοι οι υπόλοιποι του Συμβουλίου. Ένας εξ αυτών είναι και ο αντιπρόεδρος, ο θείος ο Γιάννης. Τον ευχαριστώ για αυτόν για άλλη μια φορά για τη βοήθειά του και τη συμβολή του στην ΕΠΟΦΕΚ. Προσπαθούμε για το καλύτερο για τον τόπο μας. Αγαπούμε τον τόπο μας, μένουμε στον τόπο μας και στηρίζουμε τον τόπο μας. Έτσι.
Εγώ... Και εσύ πως είσαι μέλος του μέλος συλλόγου του χωριού σου, ναι. Και είναι καλό, εγώ παροτρύνω όλα τα νέα παιδιά, γιατί πρέπει οι συλλόγοι στον τόπο μας να ενδυναμώνονται από το νέο αίμα, από τους νέους ανθρώπους, με νέες ιδέες, με νέα πνοή. Μόνο έτσι μπορεί ένας τόπος να πάει μπροστά, όταν οι νέοι άνθρωποι πάρουν στα χέρια τους τις δραστήριες και ενεργές μονάδες της κοινωνίας και πόσο μάλλον τους πολιτιστικούς συλλόγους. Πρέπει λοιπόν όλοι μας να ενεργοποιηθούμε, μόνο έτσι μπορεί ο τόπος να πάει μπροστά. Και γι' αυτό το λόγο και εγώ βρίσκομαι εκεί πέρα που βρίσκομαι. Διότι θέλω όσο μπορώ και αυτό που μπορώ και στις δυνάμεις μου και στο μέτρο του δυνατού που μπορώ να κάνω αυτό που οφείλω να κάνω για τον τόπο μου. Θεωρώ ότι στο νομό Χανίο γενικότερα ο πολιτισμός, η αγάπη για τον τόπο, για την παράδοση είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο, μακάρι να συνεχίσει έτσι. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που έχουν όρεξη και αγάπη για τον τόπο, για τον πολιτισμό μας και εύχομαι να συνεχιστεί για πάντα αυτό. Έτσι, έτσι όπως τα λες. Δευτέρη, είπες πριν το τραγούδι του Μαύρο Χρώμα. Ναι. Που το κυκλοφορήσατε πέρυσι. Πέρυσι, τέτοιο καιρό, περίπου. Ναι, τέτοιο καιρό. Mm-hmm. Πέρυσι. Μάρτι, Φλεβάρι. Προς το Μάρτι, ναι. Φλεβάρι το γράφαμε. Mm-hmm. Προς το Μάρτι κυκλοφόρησε. Ποιο μας ρωτήσατε αυτό το τραγούδι. Ναι, ήταν το πρώτο μας κομμάτι. Σε άλλο ύφος, έτσι σε πιο ακουστικός στυλ. Όπως είπαμε και στην αρχή, κάθε κομμάτι που βγάζει οποιοδήποτε έτσι μουσικός είναι ένα κομμάτι της ψυχής του. Μια κατάθεση ψυχής, μια προσπάθεια στο να δώσει τη δικιά του πρόταση στη μουσική που αντιπροσωπεύει και τη μουσική που παίζει. Μέσα σε αυτή την προσπάθεια το πρώτο μας κομμάτι ήταν αυτό. Εξέφραζε ένα κομμάτι της ψυχής μας, το καταθέσαμε. Δόξα τω Θεώ, αρκετοί από τους φίλους μας είχαν θετική ανταπόκριση, μας το ζητάνε στα γλέδια, μας λένε καλά λόγια και για αυτό το κομμάτι, όπως και για το πρώτο, και ευχαριστούμε τον κόσμο για την καλή του άποψη, για την καλή του, για τα καλά του λόγια και πιστεύουμε ότι εμείς θα συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Να θεωρώ ότι ο κάθε μουσικός πρέπει να λέει αυτό που τον εκφράζει. Προσπαθούμε να καταθέσουμε αυτό που έχουμε μέσα στην ψυχή μας.